Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε σωστά τις ρυθμίσεις είτε στην φωτογραφική μας μηχανή είτε στο κινητό μας για να αποφύγουμε περιττά έξοδα. αυτό το βίντεο είναι ένα από τα εγκυκλοπαιδικά μαθήματα που θα κάνουμε και θα σας δείχνω και θα σας λέω πράγματα που έχω μάθει και γνωρίζω. Είσαι youtuber καινούριο και θες να κάνεις βίντεο, αλλά το κινητό σου δεν σε καλύπτει. Θέλεις να πας σε μια καινούρια μηχανή. Πολύ προσοχή. Πρέπει να δεις πολύ βασικά πράγματα. Το πρώτο και κύριο πράγμα που χρειάζεται να κοιτάξεις πριν πάρεις τη φωτογραφική σου μηχανή είναι ο φωτισμός σου μέσα στο δωμάτιό σου μπορείς να συνεχίσεις να τραβάς είτε με την GoPro σου, είτε με το κινητό σου εξαιρετικά βίντεο, αρκεί να δουλέψεις σωστά το φωτισμό σου. Από εκεί και μετά, εφόσον ο φωτισμός σου είναι ok, επαρκής, το επόμενο πράγμα που θα κάνεις είναι να αγοράσεις μια φωτογραφική μηχανή. Φωτογραφική μηχανή ή αλλιώς DSLR ή αλλιώς SLR, SLR είναι οι μηχανέ και όταν μπήκε το digital, το ψηφιακό, ονομάστηκαν DSLR. Οι SLR φωτογραφικέ υπήρχαν από χρόνια πριν. Η DSLR λοιπόν, αποτελούνται από δύο βασικά μέρη. Το ένα είναι το σώμα και το άλλο είναι ο φακός. Γιατί όμως υπάρχουν πολλοί φακοί. Προφανώς γιατί ο κάθε φακός είναι για κάτι συγκεκριμένο και προφανώς γιατί ο κάθε φακός κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Τόσο καιρό σας έλεγα ότι θα πάρω φακούς, θα πάρω, θα πάρω, θα πάρω. Έχω κάποιους φακούς, αλλά δεν είχα ποτέ φωτεινούς φακούς. Τώρα νομίζω η εξέλιξη στο κανάλι έχει φανεί και τη βλέπετε και στην εικόνα που παίρνετε από την συγκεκριμένη είναι η κάμερα που είχα πριν, δηλαδή το σώμα που είχα πριν, αλλά έχω βάλει έναν πιο φωτεινό φακό. Οι φακοί λοιπόν αποτελούνται από τους φωτινούς ή τους σκοτεινούς. Το λέμε τώρα πολύ απλά για να τα καταλαβαίνετε κι εσείς. Η κάθε DSLR έχει κάποιες συγκεκριμένες, το σώμα ρε παιδί μου, της κάθε φωτογραφικής μηχανής, της κάθε DSLR, έχει κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίες, κάποια συγκεκριμένα στάνταρτ. Μπορείς όμως να πάρεις ένα φθηνό σώμα και με έναν καλό φακό να βγάλει εξίσου εξαιρετικό αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να επενδύσει και να πάρει την πιο ακριβή, το πιο ακριβό σώμα. Θα σα τα εξηγήσω όλα. Σα φαίνονται τώρα λίγο πολύ δύσκολα όλα, αλλά είναι πάρα πολύ απλά. Το μόνο πράγμα που διαφέρει από σώμα σε σώμα είναι το πόσο μπορεί να τραβήξει σε ποιότητα. Άλλε τραβάνε 720, άλλε τραβάνε 1920, άλλε τραβάνε 4K, άλλε τραβάνε 6K, 8K και ούτω καθεξής. Εννοείται ότι όσο ανεβαίνεις δίνεις και περισσότερα λεφτά. Πλέον αυτό που έχει καθιερωθεί είναι το 1080p ή αλλιώς 1920 επί 1080. p η αλλιως 1920 x 1080 αυτο που βλέπετε και εσείς στα βίντεο, τα δικά μου και οποιοδήποτε άλλο youtubers. Κάποιοι youtubers από το εξωτερικό κυρίως αλλά και στην Ελλάδα έχουν ανεβάσει την ποιότητα στο 4K αν και για την ώρα πιστεύω ότι είναι too much για βίντεο YouTube το 4K. Αυτό είναι ένα μεταγενέστερο. Αν και το 4K δεν θα το πάρεις για να τραβάς βίντεο 4K. Το 4K θα το πάρεις για να έχεις στο 1920, δηλαδή στο 1080 αλλιώ, 1920x1080, να έχεις περισσότερα FPS. Τι είναι τα FPS? Τα FPS είναι τα frame per second. Πόσα καρέ τραβάει το δευτερόλεπτο η φωτογραφική σου μηχανή και πόσο smooth μπορεί να γίνει το πλάνο που τραβάς. Συνήθως όλες οι κάμερες που παίρνετε τραβάνε 30 FPS. Ωραία, δηλαδή τραβάει 30 καρέ το δευτερόλεπτο σε κάθε βίντεο. Το κάθε καρέ είναι μία φωτογραφία. Το βίντεο είναι πολλές φωτογραφίες μαζί. Φωτογραφίες σαν δευτερόλεπτο. Και είναι όλες ενωμένε και σας δίνουν το πλάνο που θέλετε. Γι' αυτό πολλοί φωτογράφοι βγάζουν φωτογραφικά timelapse. Πηγαίνουν δηλαδή, ορίζουν την κάμερα να τραβάει τόσε φωτογραφίε σαν δευτερόλεπτο και κάνουν κλικ, 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 κλικ. Την μετά στο μοντάζ και φτιάχνουν ένα timelapse. Τα επαγγελματικά timelapse γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Όχι βίντεο και πας μετά και το κάνεις, ανεβάζεις το motion στο Premiere ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρησιμοποιείς. Τώρα, πάμε να εξηγήσουμε όμως για τους φακούς. Το frame και τα frame per second θα τα εξηγήσουμε σε κάποιο άλλο μάθημα, πιο αναλυτικά και θα σας εξηγήσω τις διαφορές και θα σας δείξω κιόλα. Σήμερα όμως θα σας δείξω το φως των φακών. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά... Που πρέπει να κοιτάξεις ώστε να έχεις το τέλειο αποτέλεσμα που θέλεις. Όταν ψωνίσεις την DSLR σου, όταν πας στο μαγαζί και την αγοράσεις, ο πρώτος φακός που θα πάρεις είναι ο 1855 ή αλλιώς ο KIT. Ο 1855 είναι από 3,5 έως 5,6. Τι είναι το 3,5 Γιώργο, τι είναι το 5,6. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Θα σου απαντήσω λοιπόν. Αυτό είναι το διάφραγμα. Το διάφραγμα είναι το πόσο φως μπορεί να αντλήσει ο φακός. Προσοχή, όσο πιο μικρό είναι το διάφραγμα, τόσο πιο πολύ φως παίρνει ο φακός σου. Βλέπετε ότι όταν είστε σε ένα σκοτεινό σημείο, η μηχανή σας, η φωτογραφική σας ή η DSLR σας, βγάζει κόκο στο βίντεό σας. Γιατί και πώς μπορείς αυτό το πράγμα να μην το έχεις, να μην υπάρχει. Όταν θα πας σε ένα μέρος και τραβήξεις, ο κόκος αρχίζει να υπάρχει όταν ανεβάζεις το ISO. Το ISO είναι η φωτεινότητα. Όχι το φως που αντλεί η κάμερά σου, αλλά η φωτεινότητα που εσύ δίνεις στο φακό σου χειροκίνητα. Δηλαδή, του λες ότι θέλεις να έχεις τόσο φως στο πλάνο. Όσο πιο μεγάλο είναι το εικονικό φως που δίνεις εσύ στη μηχανή σου, τόσο πιο πολύ κόκο έχει στο αποτέλεσμά σου. Γιατί ενώ η κάμερά σου μπορεί να πάρει 5, εσύ τη λες να πάρει 10. Άρα η κάμερά σου ψηφιακά θα προσπαθήσει να πάρει παραπάνω, οπότε θα σου χαλάσει το πλάνο. Να πάρει ένα μέτριο σώμα και έναν καλύτερο φακό. Ο φακό που βλέπετε εδώ έχει γύρω του 7 δακτύλιου. 7 στρόγγυλες 7 στρόγγυλε εικόνε. Τι είναι αυτό, Αυτό είναι το διάφραγμα. Δηλαδή σου λέει το πόσο είναι το διάφραγμα ανά το shooter speed, δηλαδή την ταχύτητα κλίστρου. Θα σας τα εξηγήσω όλα, δεν θέλω να μου αγχώνεστε καθόλου. Τα F, όπως αλλιώς λέγονται, δηλαδή το F που βλέπετε στην κάμερά σας που σας γράφει F3.5 ή F5.6 ή F2.8, αυτό είναι το διάφραγμα το διάφραγμα λοιπόν ξεκινάει από 2, 1,8, 2, ανεβαίνει 2,8, ανεβαίνει μετά στα 3,5, στα 5,6, στα 4, στα 8, στα 11, στα 16 και ούτω καθεξής. Τι γίνεται τώρα. Όσο πιο μικρό είναι το διάφραγμά σας, βλέπετε στην εικόνα που έχει 2,8, τόσο πιο πολύ φως παίρνει ο φακός σας και αμέσως μετά η φωτογραφική σας μηχανή και η εικόνα που θα πάρετε στο τέλος στο πλάνο σας. Βλέπετε λοιπόν ότι το ασημί γύρω γύρω από την φωτογραφία και στο μέσο ακριβώς που είναι το κίτρινο πράσινο αυτό είναι το φως που αντλεί, το πλάνο σας διαφορετικά. Το πλάνο λοιπόν που βλέπετε και παίρνετε εσείς από την φωτογραφική σας μηχανή είναι στο 2,8 άρα πιο πολύ φως. Όσο προχωράνε οι φωτογραφίε και πέφτει ή βασικά ανεβαίνει το διάφραγμα, τόσο πιο μικρή γίνεται η τρύπα που παίρνετε σαν φω στη φωτογραφική σα. Άρα πιο σκοτεινό πλάνο. Τώρα θα μου πει, για ποιο λόγο να υπάρχουν φωτογραφικέ που να έχουν μεγαλύτερο διάφραγμα ή δηλαδή μικρότερη τρύπα, λιγότερο φω. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Όταν είσαι λοιπόν κάπου και θέλει να βγάλει μια φωτογραφία σαν αυτήν εδώ, για να πάρεις αυτό αποτέλεσμα πρέπει να έχεις λιγότερο φως για να μπορέσεις να τραβήξεις περισσότερη ώρα φωτογραφία. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σου άρεσε, ελπίζω να σε βοήθησα, ήταν σύντομο και περιεκτικό, το γνωρίζω, το ξέρω, απλά θέλω να σκεφτείς το πόσο απλά είναι τα πράγματα που είδες και το πόσο εύκολα μπορείς να πειραματιστείς. Μην το χρησιμοποιείς αυτό το πράγμα στο αυτόματο γιατί χάνει την ουσία και χάνει τα λεφτά που έχεις δώσει για να το ψωνίσεις, να το αγοράσεις, να το κάνεις ό,τι θέλεις. Πάρ' το και σπάς το καλύτερα, όχι μηχανές στο αυτόματο. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, να είστε καλά, άφησε το σχολείο σου από κάτω, θα χαρώ πολύ να σου απαντήσω και πότε δεν ξέρεις μπορώ να κάνω και βίντεο για να σου απαντήσω. Να είσαι καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.